ακόμα. Θα μας τα πει βέβαια ο κύριος Κώστας που έχουμε εδώ, που είναι και οικογενειακός φίλος της οικογένειας. Είναι, γνωρίζει χρόνια την οικογένεια ο κύριος Βάλβης. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς είδατε, εσείς πώς το είδατε. Ήταν μελανιασμένο το πρόσωπο του παιδιού και είχε πολλές εκδορές, θηλαστικά τραύματα και ειδικά στα χέρια είχε πάρα πολλά χτυπηματάκια. Ίσως από σύρσιμο, δεν γνωρίζω. Και στην πλάτη. Και στην πλάτη, ναι. Έχουμε επίσης, Τατιάνα, εδώ και έναν άλλο εθελοντή πυροσβέστη, τον κύριο που συμμετείχε στις έρευνες, σωστά. Σωστά. Εσείς που ήρθατε πρώτος εδώ, από τους πρώτους που φτάσατε στο σημείο, τι είδατε? Είδαμε το παιδί μαζί με τους αστυνομικούς που λάβαμε κλίση. Ήρθαμε εδώ πέρα, είδαμε το παιδί τη ώρα, το παιδί εδώ από κάτω, όπως τα περιέγραψε ο Κώστας. Με αρκετά χτυπήματα, πρόσωπο, χέρια, πόδια. Πώς σας φάνηκε, δηλαδή, εσείς που ήρθατε πρώτος, πώς το είδατε? Είχε αίματα, Είχε αίματα, αλλά δεν μπορούσα να ξεκαθαρίσω καλά, γιατί ήταν και λίγο σκοτεινά όταν ήρθαμε, όταν πήραμε την κλίση για να έρθουμε. Τα αίματα αυτά ήταν στην πλάτη, τα κυρίως αυτά που είδαμε και στο πρόσωπο. Το παιδί ήταν κάπως ανάσκελα πεσμένο, το βρήκαμε κάπως ανάσκελα πεσμένο, είχε κάποια αίματα, δεν είδαμε πλάτη. Πλάτες και αυτά τα ήταν οι ιατροδικαστές και οι υπεύθυνοι. Ήρθαν το ειδικό κλιμάκιο που ήρθαν αργότερα. Επειδή συμμετείχε εδώ ο κύριος Τατιανάς σε όλες τις έρευνες, όλες τις ημέρες, από την Κυριακή το απόγευμα, σωστά? Από Κυριακή το απόγευμα 6 και 4, μέχρι και χθες. Είχατε περάσει από αυτό το σημείο τελευταία φορά την Παρασκευή? Παρασκευή, ναι. Πού ακριβώς περάσατε, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Περάσαμε από πάνω, είχαμε βγει με τα παιδιά εδώ πάνω να κοιτάξουμε κάποια σημεία. Βγήκαμε στο κάστρο από πάνω και μετά περάσαμε ακριβώς από εδώ. Και συγκεκριμένα εγώ κατέβηκα από το κάτω. Κατέβηκατε σε αυτό το σημείο? Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μαζί με το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που ήρθε από την ΚΟ, τους μόνιμους πυροσβέστες και τον κύριο υποδιοικητή, είπα να κοιτάξω ξανά και τη στάνη. Μήπως. Κοιτάξαμε στη στάνη. Δεν υπήρχε τίποτα. Όχι. Πρώτα εδώ που βρέθηκε τη σωρός του παιδιού και μετά στη στάνη. Άρα, ένα λεπτό, ένα και λεπτό. Αυτό να έγινε την Παρασκευή. Ναι, ναι, κοιτάξτε όμως, αυτή είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία σας. Εσείς διαβεβαιώνετε αυτή τη στιγμή το κοινό και ως αυτόπτης μάρτυρας μπορείτε και στην αστυνομία να καταθέσετε ότι από το συγκεκριμένο σημείο περάσατε την Παρασκευή. Όταν λέμε το συγκεκριμένο, δεν εννοούμε λίγο παραπέρα ή πιο κάτω. Εννοούμε από το συγκεκριμένο. Και είδατε ότι δεν ήταν εκεί η σωρός του παιδιού. Τίποτα. Μα δεν είχα περάσει μόνος μου, κυρία Τατιάνα. Είχα περάσει με τους εθελοντές διασώστες από τη Σαντορίνη και με μόνιμους πυροσβέστες από την ΚΟ. Δεν πέρασα μόνος μου για να το δω μόνο εγώ. Περάσατε και κοιτάξατε άδειο, εκεί τίποτα. Στο σημείο το συγκεκριμένο. Θα μπορούσε να έχει, να είναι τα χόρτα να είναι κάποιο τίποτα, δέντρο. Τίποτα, δεν έχει τίποτα. Θα το είχατε δει άμα. Μάλιστα. Πολύ σημαντική η μαρτυρία σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ σημαντική η μαρτυρία σας. Δεν υπάρχει. Μα δεν το είδα μόνο εγώ. Και με αστυνομικούς που περνούσαμε πριν την Παρασκευή. Ναι. Γιατί είχαμε χωριστεί σε ομάδες. Με αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Καλύμνου. Τρέχαμε μέρα νύχτα στα βουνά, δεξιά-αριστερά. Περάσαμε από εδώ, δεν υπήρχε κάτι, δεν είχαμε δει κάτι. Άρα είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο ανοιχτό το παιδί να έφυγε από τη ζωή κάπου αλλού και κάποιος να το πήρε και να το μετέφερε και να το άφησε εκεί. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο το αφήνει ανοιχτό και η αστυνομία. Έχει τέτοιες ενδείξεις και ο ιατροδικαστής, ενδείξεις ότι μπορεί το παιδί να μην έφυγε από τη ζωή στο συγκεκριμένο σημείο. Και τώρα από τους αυτόπτες μάρτυρες, είναι τρίτη μαρτυρία σημαντική, που λένε ότι περάσαμε, είδαμε, δεν υπήρχε το παιδί εδώ. Περάσαμε περισσότερες φορές. Προσέξτε τώρα. Μιλήσαμε για μόλοπες πάνω στο σώμα και εκδασίματα κλπ. Δεν ξέρουμε, γιατί αυτό μόνο ο ιατροδικαστής μπορεί να το διαπιστώσει. Ένας απλός πολίτης, όπως είστε εσείς ο εθελοντής, όπως είμαι εγώ ή ο καθένας μας, αν δει έναν άνθρωπο που είναι νεκρός μία εβδομάδα, αν το παιδί έχει φύγει από τη ζωή Κυριακή 11 μεσημέρι και τον δεις σχεδόν μία εβδομάδα μετά, εμείς δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν οι μόλοπες που έχει είναι προθανάτιοι ή μεταθανάτιοι.
Γιατί όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, η σωρός αρχίζει, το αίμα αρχίζει και δημιουργεί πάνω στο σώμα διάφορους μόλοπες μεταθανάτιους που είναι, πώς να σας πω, μελανιάζει το αίμα. Εμείς δεν ξέρουμε λοιπόν εάν αυτά είναι το ξέρω. Πριν φύγει από τη ζωή ή μετά. Αυτά θα τα πει ο ιατροδικαστής, ο οποίος σε περίπου μία ώρα από τώρα φτάνει σωρός του μικρού, φτάνει στη Ρόδο. Με το πλοίο έφυγε 3 η ώρα με το πλοιαράκι. Έτσι ακριβώς, γιατί έφυγε από εδώ 3,5 ώρα. Ναι. Φτάνει λοιπόν στη Ρόδο, σε καμιά ωρίτσα θα φτάσει. Από εκεί και πέρα ο ιατροδικαστής θα κάνει νεκροψία, νεκροτομή, να μας πει αυτά τα χτυπήματα όλα πότε έγιναν. Έγιναν πριν το θάνατο του παιδιού. Το χτύπησε κάποιος το κεφάλι, έπεσε. Θα μπορέσει να ρίξει φως. Ελένη Κοτέ. Πούμε κάτι άλλο, Τατιάνα. Ναι. Πες μου. Ωραία. Επειδή έχουν δημιουργηθεί και πολλά ερωτήματα από τα ευρήματα του εγκληματολογικού, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, το παιδί βρέθηκε με το ένα παπούτσι φορεμένο. Είχε το ένα παπούτσι πάνω του. Και μετά από έρευνες εντόπισαν το δεύτερο παπούτσι ψηλά. Όπως σας δείχνει η κάμερα... Σας δείχνει σε αυτό το σημείο, λοιπόν, εντοπίστηκε το παπούτσι που φόραγε το παιδί. Και λίγο πιο ψηλά βρέθηκε το φούτερ. Έτσι δεν είναι? Περίπου στη μέση του βράχου. Εσείς ανεβήκατε και τα πιάσατε. Εγώ με το Βαγγέλη, το Καραμολέκο, το Διονάλο διασώστη από Σαντορίνη. Ναι. Ανεβήκατε με σκηνιά επάνω? Όχι. Σόλο, φρύ. Ελεύθερα. Ανέβηκαν λοιπόν και βρήκαν αυτά τα στοιχεία, Τατιάνα, που περιπλέκει λίγο παραπάνω την υπόθεση, αντί να την βοηθήσει ώστε να καταλάβουμε το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι ένα σκηνικό σαν το παιδί να, ας το πούμε, γλίστρησε από πάνω και να έπεσε κάτω στον κρεμπό και να σκοτώθηκε. Και του φύγε καθώς γλίστραγε το ένα παπουτσάκι, του φύγε το φούτερ που μπορεί να μην το φόραγε, ή αν το παιδί ήταν ήδη νεκρό, κάποιος φρόντισε από πάνω να το πετάξει κάτω και κατά την πτώση έφυγαν τα πράγματά του. Δεν ξέρουμε εάν έχει γίνει, αν μία από τις δύο εκδοχές υφίσταται ή όχι. Και δεν ξέρουμε τι έχει σε κατάγματα το παιδί από την πτώση. Υπάρχει πτώση? Πάντως δεν φαίνεται να έχει συντριπτικά κατάγματα. Ναι. Αυτά θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Πάντως εσείς που είδατε να έχει σπασμένα κάτι πόδι. Δεν άγγιξα το σώμα του παιδιού, εγώ δεν είδα. Δεν είναι η δουλειά μου, δεν γνωρίζω. Να, δεν το γνωρίζουν αυτό, Τατιάνα. Πάντως αυτό που προσπαθούσαν να καταλάβουν είναι αν υπήρχε πτώση, θα μπορούσε να είχε αίματα και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή όπως κατέβαινε, έπεφτε το σώμα από ψηλά, να έχει χτυπήματα, αίματα κάπου σε κάποιο βράχο. Ελένη, την Κυριακή, το απόγευμα έριξε πάρα πολύ βροχή εκεί, έγινε κατακλυσμός. Δεν ξέρουμε αν θα μια εβδομάδα και μετά... Και έβρεχε νομίζω μέχρι και τις άλλες δύο μέρες, και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν μια εβδομάδα μετά θα υπήρχαν εκεί ίχνη από αίμα ή όχι. Γιατί όταν πέφτει βροχή εξαφανίζονται όλα τα στοιχεία. Μπορεί να υπήρχε και αίμα, το οποίο με τη βροχή χάθηκε, απορροφήθηκε από το χώμα, εξαφανίστηκε. Δηλαδή με ένα κατακλυσμό, θυμόμαστε και πόσο έβρεξε πριν από μια εβδομάδα και στην Κάλυμνο έβρεχε πολύ. Να το συμπληρώσω ότι μπορεί ενδεχομένως να όντως έβρεχε την Κυριακή και τη Δευτέρα και να έχουν σβηστεί όντως αυτά τα ίχνη. Ωστόσο, επειδή έχουν περάσει από τη Δευτέρα άπειρες φορές εδώ οι διασώστες και οι εθελοντές, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο δεν είχαν βρει κάτι. Ήθελα... Αυτό λένε όλοι και γι' αυτό και έχουν σοκαριστεί. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ειδοποιήθηκε από το ανήλικο παιδάκι που βρήκε τον φοιτητή. Δηλαδή, ένα ανήλικο παιδάκι 14 χρονών βρίσκει τον νεκρό φοιτητή. Και ειδοποιείται ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί. Να δούμε τι μας είπε. Πότε πήγατε πάνω στο σημείο εσείς? Ήρθε το παιδί έντρομο. Μας φώναξε και μας είπε ότι βρήκε το πτώμα του παιδιού και αμέσως εγώ και η μητέρα μου πήγαμε στο σημείο όπου εγώ πλησίρεσα πολύ κοντά, σχεδόν στα 5 μέτρα από το παιδί. Το παιδί ήταν ξαπλωμένο
και είχε γύρει προς τη δεξιά του πλευρά. Είχε χτυπήματα από την αριστερή του πλευρά, από το πόδι στα χέρια του, στο πρόσωπο, και στο μέτωπο ακριβώς υπήρχε ένα μαύρο σημάδι, όπου εκεί υπήρχε, φαινόταν σαν τρύπα, ακριβώς στο μέτωπο. Τι σας έκανε εντύπωση στο σημείο? Εντύπωση μου έκανε ότι παρόλο που ήταν τόσο πολύ χτυπημένο το παιδί, τριγύρω η περιοχή δεν είχε καθόλου ούτε ίχνος αίματος. Μάλιστα, εντύπωση μου έκανε ότι φορούσε μόνο ένα παπούτσι από το δεξί του πόδι. Το αριστερό δεν φορούσε παπούτσι, φορούσε κάλτσες κανονικά, μαύρες στο χρώμα. Και η μπλούζα του φορούσε ένα κοντομάνικο, όπου είχε ανέβει και φαινόταν η περιοχή της κοιλιάς του. Και επίσης ότι είχε ένα σχίσιμο στον αριστερό μου. Στην μπλούζα. Είχε σκιστεί. Ναι. Στην πλάτη είχε εξαρτήματα αυτό που περιγράφουν? Εγώ αυτό που είδα ήταν το προσινό μέρος του παιδιού. Το σημείο, πόση απόσταση είναι από εκεί που είναι το ποδήλατο? Γύρω στα 200 μέτρα περίπου. Από εκεί που άφησε το ποδήλατο του παιδί. Είναι χωματόδρομος, όπου εκεί ακριβώς δεξιά του δρόμου υπάρχει μια στάνη με ζώα, όπου μία γειτόνισά μας έχει εκεί πέρα τέλος πάντων ζώα και πηγαίνει και τα ταΐδη. Και ακριβώς από πίσω, από τη στάνη, ήταν το πτώμα του παιδιού, μέσα σε μια χαράδρα που κάνει ανάμεσα στο δρόμο και στο βουνό. Θα μπορούσε εύκολα αυτό να εντοπιστεί, να φανεί από το δρόμο? Εγώ είμαι βέβαιος ότι έχουν ψάξει εκεί από την πρώτη ημέρα που εξαφανίστηκε το παιδί. Σίγουρα έχει ψαχθεί εκεί η περιοχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσανε τόσο κοντά και να μην το είδαν. Η σωρός ήταν σε προχωρημένη σύψη? Αυτό που παρατήρησα εγώ, ότι αν είχε πεθάνει από την Κυριακή που αγνοείται, δεν θα μπορούσε να το πλησιάσει καθόλου το πτώμα του παιδιού. Εγώ πλησίασα σχετικά κοντά, δεν μου ήρθε καμία άσχημη οσμή και το χρώμα του μου φάνηκε ότι το παιδί είχε σκοτωθεί πρόσφατα. Δηλαδή να είχε 1 με 2 μέρες που είχε σκοτωθεί. Αίμα πάντως δεν υπήρχε πουθενά, γύρω-γύρω, τριγύρω? Αίμα όχι, καθόλου, δεν υπήρχε στην περιοχή αίμα καθόλου. Μόνο ότι το παιδί ήταν βαριά χτυπημένο. Το παπούτσι, θυμάστε, πώς ήτανε? Ήταν αθλητικό, είχε θαλασσί με άσπρο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Τι χρώματα? Του παπουτσιού, ναι, να. Και τα υπόλοιπα. Μαύρες κάλτσες, θυμάμαι, μαύρη φόρμα και ένα κοντομάνικο φακί χρώματος.